Πάμε εδώ λοιπόν τώρα στον διεθνολόγο, μάλλον στον κύριο Λάμπρο Τζούμ, στρατηγό πρώτα που είναι κοντά μας εδώ. Καλημέρα στρατηγέ. Καλημέρα στρατηγέ, καλημέρα σας. Και θα δούμε και σε Skype σύνδεση τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, ο οποίος είναι νομικός, διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Να τον καλημερίσουμε επίσης. Και καλημέρα κύριε Παπαφλωράτε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στον στρατηγό. Να είστε καλά. Για να δούμε τώρα κύριε Παπαφλωράτε, φαίνεται να βρισκόμαστε στο παρά 1, στο παρά 5, στο παρά 2. Η εντολή μας λένε όλοι ότι έχει δοθεί για τη χερσαία επίθεση. Απλώς τώρα θα εκτιμηθεί τοπικά από τους τοπικούς διοικητές πώς θα γίνει αυτή η επίθεση, πώς θα συνεργαστούν με το ναυτικό ενδεχομένως, με το πυροβολικό, με την αεροπορία, γιατί αυτό μας λένε οι συνάδελφοι που είναι εκεί. Τι λέτε, πού βρισκόμαστε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε στα πρόθυρα της εκδηλώσεως επιθέσεως. Mm-hmm. Αυτή προφανώς θα εκδηλωθεί τις επόμενες 72 ώρες, δηλαδή ουσιαστικά από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα θα πρέπει να έχει εκδηλωθεί, διότι ήδη βρίσκονται επί αρκετές ημέρες οι άνδρες έτοιμοι με το όπλο παραπόδα, όπως λέμε. Αυτό σημαίνει ένα κόστος στην επιμελητία, στη συντήρηση, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους δώσεις νερό, να τους θρέψεις. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Έχει οργανωθεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Είδαμε το προηγούμενες μέρες όλο αυτό έχει οργανωθεί η επιμελητία που λέτε. Βεβαίως η επιμελητία έχει οργανωθεί, αλλά όσο παρατείνεται η έναρξη της επιχείρησης, είναι λογικό να υπάρχει και εκνευρισμός στους άνδρες. Τα ξέρει καλύτερα από μένα ο στρατηγός. Όσο ταχύτερα εκδηλωθεί, τόσο το καλύτερο. Βεβαίως εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως το θέμα των αμάχων και των ομήρων. Η Όμηρ είναι μία παράμετρος που για πρώτη φορά αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Γιατί έχει μπει και άλλες φορές στη Γάζα, έχει μπει και το 2014, έχει μπει και το 2021. Mm-hmm. Τότε όμως δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα ομήρων, οι οποίοι κρατούνται σε άγνωστο τόπο, πιθανότητα κάποιοι εξ αυτών στα τούνελ. Ίσως μέσα σε νοσοκομεία, σε οικίες, σε κρύπτες. Πώς θα τους απελευθερώσουν, κύριε Παπαφλωράτε? Εδώ είναι ένα μεγάλο δίλημα. Πώς θα τους απελευθερώσουν και κυρίως πώς δεν θα τους τραυματίσουν. Ή μπορεί, γιατί κανείς σκέφτεται ότι με το που θα πατήσει ο πρώτος Ισραηλινός στρατιώτης το πόδι του στη Γάζα, θα αρχίσουν να εκτελούν ομήρους. Δεν είναι ένα ενδεχόμενο? Είναι ένα ενδεχόμενο. Δεν νομίζω ότι έχοντας ήδη δημιουργήσει μια πολύ αρνητική εικόνα παγκοσμίως η Χαμάς θα προχωρήσει σε αυτό. Μπορεί να απειλήσει, διότι στη Μέση Ανατολή γενικώς πολλά λέγονται, αλλά θα το κρατήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί. Να αρχίσει να εκτελεί μαζικά ομήρους, νομίζω είναι ένα σενάριο που αυτή τη στιγμή δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Ναι, ναι. Αλλά σίγουρα θα κοιτάξει να προβάλλει προς τα έξω την ανθρωπιστική ζημιά που προκαλούν οι βομβαρδισμοί, να στείλει στη Δύση εικόνες με τραυματισμένα παιδιά, με γυναίκες, με ηλικιωμένους, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα κύμα πίεσης των ξένων προς το Ισραήλ να σταματήσει την επιχείρηση. Και πράγματι δεν θα έχει πολύ μεγάλα χρονικά περιθώρια το Ισραήλ, και αυτό είναι μια επιπλέον δυσκολία. Δηλαδή θα πρέπει να τελειώνει σε δύο εβδομάδες. Μα εδώ μας λένε όμως ότι πάμε για ένα πόλεμο μακράς διαρκείας. Δεν θα είναι, λέει, σύντομο αυτό που θα γίνει. Αυτό θα συμβεί κυρίως, θα φανεί καταρχήν από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, κυρίως αν εμπλακούν και άλλοι δρόντες. Αν κινηθεί η Χεσμολά. Αν ανοίξουν και άλλα μέτωπα, λέτε. Μάλιστα. Ακριβώς. Αν ξεσηκωθούν οι Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη. Αν έχουμε γενική εξέγερση του μουσουλμανικού κόσμου, τότε ναι. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο, έχοντας υποστεί αυτό που έγινε την 7η Οκτωβρίου. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και ποιοι είναι οι αντικειμενικοί σκοποί, γιατί αυτό δεν έχει εκδηλωθεί. Σίγουρα είναι να εξαρθρώσει το δίκτυο της Χαμάς, ποτέ ξανά να μην δεχτεί την επιχείρηση. Λένε, ναι. Και ή δυνατόν να μπορέσει να εξολοθρεύσει ή να συλλάβει τους ηγέτες της. Αλλά φαντάζεστε ότι οι ηγέτες της κάθονται εκεί και τους περιμένουν? Πάμε στο στρατηγό. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Να μας πει ο στρατηγός πώς θα εξελιχθούν οι επιχειρήσεις, γιατί είδαμε χθες επίλεκτες ομάδες στρατηγέ, κομμάντος εκεί στην περιοχή, να μας δείχνουν πώς κάνουν ασκήσεις και πώς προετοιμάζονται, τους βλέπουμε εδώ και πώς ενδεχομένως αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα μπουν μέσα. Πώς θα εξελιχθεί, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση? Ήδη μπορεί να έχουν μπει και άντρες των ειδικών δυνάμεων. Ήδη μπορεί να είναι μέσα, λέτε, της Γάζας, και να επιχειρούν. Προκειμένου να εντοπίσουν σταθμούς ελέγχου διοικήσεως. Να εντοπίσουν τους ομήρους, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα δύσκολο. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω. Για τις Ισραηλινές δυνάμεις. Να δουν πώς είναι οργανωμένη η τοποθεσία, γιατί όταν η Χαμάς έκανε αυτή την ενέργεια, προφανώς ήξερε την αντίδραση του Ισραήλ. Άρα είναι προετοιμασμένη. Έχει οργανωθεί. Και συνεπώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Η ένταση της πρώτης επίθεσης δεν άφηνε περιθώρια. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Αλλά τώρα νομίζω βρισκόμαστε στο στάδιο της προπαρασκευής, τις επόμενες ώρες, ημέρες. Τι κλίμα τώρα επικρατεί, επειδή το είπε ο κ. Παπαφλωράτος, ότι αυτή η αναμονή μπορεί να δημιουργεί και έναν εκνευρισμό στους άντρες εκεί. Στο στράτευμα γενικά που είναι έτοιμο τώρα να εισβάλλει. Αυτή τώρα είναι με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε. Έτοιμη. Προφανώς, αλλά ξέρετε, πρέπει νομίζω να ολοκληρωθούν όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Έχει γίνει επιστράτευση, 300.000 έφεδροι έχουν επιστρατευτεί, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Πάντως πίσω δεν γυρίζουν αυτοί.
Και δεν έγινε για λόγους εντυπωσιασμού. Έγινε γιατί ετοιμάζεται κάτι μεγάλο. Έχει γίνει προσανατολισμός δυνάμεων. Από ό,τι διάβαζα, το 40% περίπου έχει προσανατολιστεί στην Λωρίδα της Γάζας και το άλλο το 60% στα βόρεια σύνορα, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος με τη Χεζμπολάχ. Αφού στη συνέχεια ολοκληρωθεί και ο αεροπορικός βομβαρδισμός ή αυτό που γίνεται τώρα με το πυροβολικό, θα δούμε τις επόμενες μέρες, νομίζω, να μπαίνουν μέσα τα άρματα και το πεζικό. Πώς θα αποτρέψουν ένα ενδεχόμενο μακελιό, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα μέσα η Γάζα. Δεν θα μπουν μέσα στην πόλη της Γάζας, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αλλά δηλαδή θα μπουν μέσα μόνο στις στοές, πού θα πάνε. Όχι, θα μπουν μέσα στις... Οι στοές είναι όλη η Γάζα από κάτω, έτσι δεν είναι. Θα μπουν μέσα στις αεροκατοικημένες περιοχές, μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, θα γίνει περίσφυξη της πόλης. Ναι. Και στη συνέχεια νομίζω ότι με την τακτική την οποία εφαρμόζει ο Ισραηλινός στρατός, δηλαδή με την περικοπή των τροφίμων του νερού, φανταστείτε να είστε μέσα σε... Θα πιεστεί πάρα πολύ. Να θα πιεστούν και να παραδοθούν. Θα χτυπήσουν ταυτόχρονα και με πυροβολικό και με ναυτικό και με αεροπορία, δηλαδή θα γίνει... Ναι, νομίζω θα γίνει συνδυασμένη επιχείρηση και υπάρχει και δυνατότητα και με θερμοβαρικές βόμβες να χτυπήσουν. Οι οποίες τι δυνατότητες έχουν, τι κάνουν. Μπορεί να φτάσουν μέχρι 60 μέτρα. Α, για τα τούνελ λέτε. Φτάνουν μέχρι τόσο σε τέτοιο βάθος αυτές. Πρέπει να τα έχουν εντοπίσει όμως, να ξέρουν πού είναι τα τούνελ. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως. Υπάρχει δυνατότητα να τα εντοπίσει αυτά τεχνολογικά. Να δεις πού βρίσκονται τα τούνελ αυτά, γιατί αυτά είναι χιλιάδες μέτρα. Αλλά νομίζω και γι' αυτό ανέφερε ότι ενδεχομένως έχουν μπει μέσα άνδρες των ειδικών δυνάμεων. Και καθαρίζουν ήδη την περιοχή. Όχι με στολές. Ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβάνεστε. Να εντοπίσουν δηλαδή. Συνδυαστικές αποστολές. Ακριβώς, ακριβώς. Να εντοπίσουν δηλαδή, ναι. Που δεν μπορείς και να τους εντοπίσεις αυτό. Δεν μπορεί να τους εντοπίσει. Τώρα να ρωτήσω κάτι, Σταδιέ. Μπορεί να ξέρει ο Ισραηλινός στρατός τι υπάρχει από κάτω. Ακριβώς δεν ξέρω αν το γνωρίζει, αλλά προφανώς... Πόσα εκρηκτικά, πόσες ρουκέτες, πόσοι άμαχοι έχουν στηβαχθεί υποχρεωτικά κάτω στις στοές για να αποτελέσουν, να ανασχέσουν την όποια επιχείρηση. Μπορούν να όλο αυτό να το διαβάσουν. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο αυτό και γι' αυτό είναι και εξαιρετικά δύσκολη και η επιχείρηση. Και γι' αυτό είπα ότι δεν θα μπουν άμεσα μέσα στην πόλη της Γάζας, γιατί θα γίνει αιματοκύλισμα. Και δεν ξέρω αν έχουν απομακρυνθεί και όλοι οι άμαχοι. Δεν νομίζω ότι έχουν φύγει όλοι οι άμαχοι από μέσα. Φεύγει ένας αριθμός. Μα δεν τους αφήνουν και οι ίδιοι. Δεν τους αφήνει και οι ίδιοι Χαμάς. Τους χρησιμοποιεί σαν ασπίδα. Τους λέει μην φεύγετε. Σας λένε ψέματα, μην φεύγετε. Οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να έχουν και απόλυτη γνώση για τι συμβαίνει. Ούτε μέσα διαθέτουν να ενημερωθούν. Ρεύμα δεν υπάρχει, νερό δεν υπάρχει, φαΐ δεν υπάρχει. Οι άμεσες ανάγκες τους είναι την προτεραιότητα. Θα κρατήσει αυτή η επιχείρηση, τι βλέπετε εσείς. Γιατί μας λένε τώρα όλες οι πληροφορίες και οι πηγές από εκεί ότι πάμε για ένα πόλεμο μακράς διάρκειας. Δεν θα σταματήσουμε λέει, σε μια μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα. Η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι το Ισραήλ κάνει βραχυχρόνιους πολέμους, δηλαδή ημερών. Και στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ 20 ημέρες κράτησε, στον πόλεμο των 6 ημερών το 67 λίγο. Τώρα όμως βλέπω ότι τα πράγματα έχουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με προηγούμενες επιχειρίες. Με τι στόχο όμως, Αντιέ, ποιος είναι ο στόχος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, να αφανίσει την Χαμάς και να εισβάλλει στη Γάζα, να μπει στα εδάφη και να μείνει εκεί ή όχι? Γιατί αυτό θα είναι ένα διεθνές πρόβλημα παγκόσμιο μετά, αν μείνει μέσα στη Λωρίδα. Κοιτάξτε, αν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό και δεν ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος, δεν πρόκειται να ησυχάσει η περιοχή, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο στόχος τώρα, ο αντικειμενικός σκοπός, όπως στρατιωτικά τον ανέφερε νωρίτερα και ο κ. Παπαφλωράτος, είναι να εξουδετερωθεί η Χαμάς. Αυτός είναι ο στόχος. Από εκεί και πέρα τώρα, το θα μπει μέσα στη Γάζα, εάν θα παραμείνουν ή όχι, νομίζω είναι το μετέπειτα βήμα, θα δούμε δηλαδή τι θα γίνει. Αλλά για την ώρα είναι η εξουδετερώση της Χαμάς. Πρώτα οι πολεμικές επιχειρήσεις, λοιπόν, να δούμε πώς θα επιτευχθούν αυτές και μετά το διπλωματικό και αποτέλεσμα θα έχουν. Νομίζω το διπλωματικό κομμάτι πάει λίγο πιο πίσω. Κύριε Παπαφλωράτε, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, τι θα κάνει ο Λίβανος, τι θα κάνει το Ιράν? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Καταρχήν, να συμπληρώσω στα όσα πολύ σωστά είπε ο στρατηγός, ότι σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, από την πόλη της Γάζας έχουν φύγει από τους 590.000 κατοίκους οι 500.000. Έχουν μείνει 90.000. Οι Παλαιστίνοι λένε ότι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχουν μείνει περίπου 400.000. Σε κάθε περίπτωση, όσο περισσότεροι άμαχοι φεύγουν, τόσο το καλύτερο για τον Ισραηλινό στρατό. Από χθες το βράδυ έχουμε μία διάχυση της κρίσης προς αμερικανικούς στόχους. Εκτυπήθηκαν στόχοι και στο Ιράκ και στη Συρία. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό και είναι αρκετά επικίνδυνο. Επίσης, έγινε απόπειρα να πληγεί ένα αμερικανικό πλοίο το οποίο βρίσκεται εκεί στα ανοιχτά κάτω στο Άντεν. Αυτό δεν είναι θετική εξέλιξη. Τώρα, αυτό λέτε που απέκρουσε τους δύο πυράβλους. Ακριβώς. Φαίνεται ότι προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στο κάδρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που σημαίνει μια τεράστια κλιμάκωση, εάν συμβεί. Ο κύριος Μπάιντεν χθες στο διάγγελμα διευκρίνησε ότι δεν θα στείλει χερσαίες δυνάμεις. Το είπε ξεκάθαρα. Το είπε ξεκάθαρα, βέβαια. Δεν θα εμπλακεί. Εάν δεχτεί όμως επίθεση,
Εάν τώρα έχουμε τέτοια περιστατικά, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί το να σκηνικό να μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Μπορεί να αλλάξει. Το Ιράν μπορεί να θέλει να εμπλακεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα το κάνει μέσω της Χεσμολά. Διότι μία σύγκρουση άμεση με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει ακόμα και κατάρρευση του καθεστώτος. Mm-hmm. Οι μουλάδες στην Τεχεράνη δεν θα ρισκάρουν τόσο εύκολα. Θα μπουν στο παιχνίδι αφού έχουν εξασφαλίσει την συνδρομή τουλάχιστον μίας εκ των Ρωσία ή Κίνα και αφού βεβαίως είναι σίγουροι ότι θα καταφέρουν κάποια πλήγματα στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να τους διαβεβαιώσει. Το ερώτημα είναι η Σαουδική Αραβία τι θα κάνει και η Αίγυπτος τι θα κάνει. Κύριε, η Αίγυπτος κύριε Ζούμη, δεν θέλει επουδενή λόγο να πάρει Παλαιστινίους, να πάρει τους... διότι μεταξύ αυτών θα είναι άντρες της Χαμάς που είναι, ξέρουμε, ομοειδεάτες με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Και κάτι που δεν έχει λεχθεί επίσης είναι ότι υπάρχει σχέδιο να φύγουν οι Παλαιστίνοι από τη Λόριδα της Γάζας. Υπάρχει αμερικανικό σχέδιο, γι' αυτό και είδαμε τόσο έντονη αντίδραση της Ιορδανίας, αλλά και κάθετη άρνηση της Αιγύπτου. Υπάρχει αυτό το σενάριο στα σκαριά, να πάνε είτε σε κάποια γειτονικά κράτη είτε στη Δυτική Όχθη. Κλείνουμε εδώ, κύριε, σας ευχαριστούμε.